οι Έλληνες γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι μεγαλουργήσαμε σε όλο τον κόσμο γιατί είμαστε ένας παραδοσιακός λαός. Και αυτές τις παραδόσεις μας και τις αξίες που μάθαμε από τους παλαιότερους, τις ζούμε και εμείς και τις μεταδίδουμε. Όλοι έχουμε ρίζες σε αυτόν τον όμορφο τόπο με τις πλούσιες παραδόσεις που άφησαν οι προγόνοι μας. Το ευχάριστο δεν απλά ότι βλέπουμε μια προσπάθεια ενός μικρού χωριού για να κρατήσει τις παραδόσεις του και να τις θυμίζει στις επόμενες γενιές. Το ευχάριστο είναι που βλέπουμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα αξιοποιηθεί πολύ καλά και το δημοτικό σχολείο, θα παραμείνει ένας χώρος ο οποίος θα μπορεί να προσφέρει και στους επισκέπτες αλλά και στους κατοίκους του χωριού την εικόνα από τις εικόνες μάλλον των παλαιών ετών, της καλλιέργειας της γης, των εθίμων τα οποία είχαν οι πρόγονοί μας. Είμαι σίγουρος ότι ο Δήμος είναι κοντά σας, αλλά να ξέρετε ότι από σήμερα είμαι και εγώ κοντά σας σε ό,τι νομίζετε ότι μπορώ να βοηθήσω, σε κάθε επίπεδο, και το εννοώ, Πρόεδρε. Και όταν η προσπάθεια αξίζει, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να βοηθάει. Κύριε Πρόεδρε, να ξέρετε ότι ο Δήμος θα είναι πάντα κοντά σας, συμπαραστάτης, γιατί μας βοηθάτε με αυτό που κάνετε. Και η βοήθειά σας είναι πολύ σημαντική όταν γίνεται με συνεργασία, που την αποδείξατε, όταν γίνεται με συνεννόηση που την αποδείξατε και όταν γίνεται με διάθεση υπερβολική. Και εξωτερικά ο χώρος και εσωτερικά ο χώρος είναι το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας και του Προέδρου και του Πολιτιστικού Συλλόγου. Εμείς ως απλοί δημότες, ως απλά μέλη του Συλλόγου, ως συνδρομητές πρέπει να είμαστε κοντά τους πάντα με όλες μας τις δυνάμεις. Όπως γνωρίζουμε, ένα σύλλογος, οποιοδήποτε επίπεδο σύλλογος, είτε είναι αθλητικός, είτε είναι πολιτιστικός, είτε είναι εξοραϊστικός, οποιοδήποτε σύλλογος, το μεγαλύτερο πρόβλημα σε αυτό το θέμα είναι το οικονομικό. Εμείς λοιπόν πρέπει να είμαστε κοντά σε αυτούς. Ο Ελληνικός Πόντος είναι η χώρα εκείνη με τα 3.000 χρόνια. Είναι η χώρα της Αργό, των Κομνηνών, των Αργοναυτών, οι Ίωνες, οι Ψηλάντιδες. Ο Ψηλάντης σε λίγο καιρό θα εκπαιδεύσουμε τα 200 χρόνια. Ήταν η καταγωγή του από το Υψίλ, από τον Όφι, από την περιοχή 45 περίπου χιλιόμετρα από την Τραπεζούντα. Ήρθαμε να εγκαινιάσουμε σήμερα μια πολύ καλή πρωτοβουλία του Πολιτιστικού Συλλόγου του Καραγάτσι, την ίδρυση του παραδοσιακού μουσείου. Η Θρακική Αστεία Κυλικής ήταν υποχρεωμένη σε τέτοιες περιπτώσεις να βοηθήσει και είναι βέβαια αρρωγός σε τέτοιες προσπάθειες, χορηγώντας δύο παραδοσιακές στολές και άλλα πράγματα. Σήμερα η κόπη πολλών μηνών του ΔΣ των μελών και των συγχωριανών του Χυμαδιού παίρνουν σάρκα και οστά. Εγκαινιάζουμε σήμερα το παραδοσιακό μουσείο, κάθε τόπος και ιστορία του. Ήρθαμε σήμερα στο όμορφο χωριό του Χυμαδιού για να εγκαινιάσουμε το παραδοσιακό μουσείο Χυμαδιού. Μία προσπάθεια του Πολιτιστικού Συλλόγου το Καραγάτσι, το οποίο με την συνδρομή, τη συνεργασία των μελών του Συλλόγου, του Προέδρου της Κοινότητας, αλλά και των κατοίκων του χωριού, απέδωσε και αποτύπωσε ένα αριστούργημα. Και ο εσωτερικός χώρος και ο εξωτερικός χώρος κοσμούν το Χυμαδιό, το όμορφο αυτό χωριό, και από χώρος γνώσης και παιδείας έχει γίνει χώρος πολιτισμού, ιστορίας και παράδοσης. Εύχομαι το αριστούργημα αυτό να βρει μυθιτές, εύχομαι όλοι να γνωρίζουμε την ιστορία μας, τις παραδόσεις και τις συνήθειές μας, γιατί μόνο τότε μπορούμε να προχωρήσουμε με σταθερότητα και αισιοδοξία στο μέλλον. Θερμά συγχαρητήρια στον Πρόεδρο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε όλους τους κατοίκους οι οποίοι συνέδραμαν. Ο Δήμος Κυλικής δεν μπορούσε να μείνει απ' έξω από αυτή τη διαδικασία. Είναι αλληλέγγυος, συμμέτοχος και συμπαραστάτης όλες αυτές τις εκδηλώσεις. Συγχαρητήρια και πάλι.